τους έχουμε κοντά μας τον προπονητή, καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή του Πήγασου, τον κύριο Μπάμπη Ρεθμιωτάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά και την πρωταθλήτρια, βέβαια, στα 300 μέτρα εμπόδια, τη Μαρία την Κουβίδη. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες και εσύ, Μαρία. Η παρουσία τους λοιπόν εδώ, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τους πρόσφατους αγώνες μετά την περιπέτεια με την καραντίνα, επανέναρξη στην αγωνιστική δράση Μετακνώσια 2020 το προηγούμενο Σάββατο. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό, από τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ναι, κύριε Ρεθμιωτάκη, έτσι. Ναι, είναι πρωτόγνωρες συνθήκες και η διεξαγωγή των αγώνων και για μας ήταν κάτι το άγνωστο, πώς θα εξελιχθεί. Με το πρωτόκολλο. Με το πρωτόκολλο. Όμως όλα τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι ίσως ζούμε μια νέα κατάσταση και μια νέα εποχή. Και όχι μόνο οι μεγάλοι, ακόμα και τα παιδιά προσαρμόστηκαν και μπόρεσαμε και κάναμε τους αγώνες αυτούς. Οι οποίοι πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή αγώνες στο Στίβο, την Τετάρτη που ήταν το Μιραμπέλο 2020, το Σαββάτο τα Κνώσια στο Ηράκλειο και την Κυριακή η μάχη της Κρήτης στα Χανιά, η επωνυμία μάχη της Κρήτης στα Χανιά, ήταν οι πρώτοι αγώνες που έγιναν παραδοτικά και μπορώ να πω και οι μόνοι αγώνες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε και εδώ στιγμιότυπα και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά όλο το προσωπικό με μάσκες, ναι, πλην των αθλητών που αγωνίζονταν. Ναι. Και οι αθλητές που στην αίθουσα κλείσεων, δηλαδή όταν πήγαιναν να δηλωθούν, ήταν με μάσκες. Το πρωτόκολλο έλεγε όταν έμπαιναν μέσα για ζέσταμα, έβγαζαν τις μάσκες. Πρακτικές δυσκολίες υπήρξαν. Εντάξει, το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι ένα. Είναι δεδομένο πλέον, θα πρέπει να είναι συνυφασμένο. Όχι. Με την αθλητική ζωή, αλλά πρακτικές δυσκολίες υπήρξαν. Όχι, δεν υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες. Καλό αυτό. Κύλησαν όλα πολύ ομαλά. Το μόνο που μας μας λύπησε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, ήταν η έλλειψη θεατών. Και επιτοπλίστων οι γονείς των παιδιών. Βέβαια, φανταστείτε τους γονείς να θέλουν να δουν τη μητέρα της Μαρίας που θα ήθελε να δει, ή κάποιες άλλες μητέρες, πατεράδες, παππούδες που θα θέλουν να δουν τα παιδιά τους μετά από όλη αυτή την κατάσταση να αγωνιστούν. Και όμως πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτό για να μπορούμε το Σεπτέμβριο, όλα πάνε καλά, να μπούμε στην κανονικότητα αυτή που γνωρίζαμε. Μπράβο. Υπομονή. Σε όλα τα πρωτόκολλα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μας πει λίγο και η Μαρία τη δική της εμπειρία έτσι, από τα Κνώσια σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Εντάξει, ουσιαστικά δεν προλάβουμε να καταλάβουμε πότε έγινε όλο αυτό. Και αγώνες δεν ξέραμε πότε θα γίνουν, πώς. Οπότε μας λένε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε αγώνες. Δεν προλάβουμε να το πολύ καταλάβουμε, απλά πήγαμε και τρέξαμε. Σωματικά δεν ένιωσε ότι σε πήγε λίγο πίσω όλο αυτό το. Σίγουρα. Ο εγκλεισμός, η καραντίνα. Με τα μηνύματα και όλα αυτά, εντάξει, μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα, να πάμε να κάνουμε λίγο τρέξιμο, αλλά μέχρι εκεί. Σίγουρα στήχησε πολύ σε όλους. Ειδικά σε κάποιους αθλητές οι οποίοι είτε επειδή είχαν προβλήματα ήδη, είτε επειδή η οικογένεια είχε άτομα που ήταν στις ευπαθείς ομάδες, δεν μπορούσαν να προπονηθούν και έμεναν μέσα για 2 μήνες και. Και επέστρεψαν και ήταν πολύ, πολύ δύσκολο για αυτούς να συμβιβαστούν. Διαφορετικές συνθήκες, ωστόσο και εσείς και οι προπονητές και όλοι αναγκαστήκατε να προσαρμοστείτε και να προσαρμοστούμε έτσι γενικότερα. Και η εμφάνιση του Πήγασου ήταν πολύ ενθαρρυντική, κύριε Ρεθμιωτάκη. Ναι, ναι, μπορώ να πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια που στην ουσία λειτουργεί το αγωνιστικό τμήμα με προσθήκες κάποιων προπονητών, ότι υπάρχει μια τρομερή άνοδος στο σωματείο, η οποία βέβαια δεν είναι τυχαία. Σας κάνουμε ένα μικρό ιστορικό, πολύ λίγο. Αυτό ξεκινάει από τις ακαδημίες, ξεκινάει από την υποδομή. Αυτή τη στιγμή ο Πήγασος για μένα έχει ακαδημίες οι οποίες λειτουργούν σε πρότυπα που ίσως, και επιτρέψτε μου να το πω, γνωρίζω, πέραν του ελλαδικού χώρου. Δηλαδή, οι εξειδικευμένοι καθηγητές φυσικής αγωγής, με την εκπαίδευση που έχουν και τα προγράμματα που υλοποιούν, που είναι πρωτοποριακά, τα οποία αφορούν όχι μόνο την ηλικία, αφορούν και το αγωνιστικό προφίλ του μικρού παιδιού, τα ολιγομελή τμήματα και όλη η οργάνωση, η οποία έχει το background που στην γραμματιακή υποστήριξη, Αλυσίδα είναι. Η ψυχή βέβαια των Ακαδημιών είναι η Μαρίνα Φιολιτάκη και η ψυχή του αγωνιστικού που είμαστε εμείς είναι ο Σπύρος Ραμπατζής. Έτσι, για να τα λέμε. Ένα αντρόγινο το οποίο έχει διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση. Ναι, πρέπει να πω ότι
ίσως είναι από τις λίγες φορές που αυτό το team που έχουμε εκεί στον Πίγασο είναι υψηλού επίπεδου και σαν καθηγητές φυσικής αγωγής γνώσεων προπονητικών, αλλά και σαν αθλητική εμπειρία. Δηλαδή, θα αναφέρω τον Σπύρο τον Αραμπατζή που ήταν πρωταθλητής στο δίσκο πάρα πολλά χρόνια με συμμετοχή. Σπουδαίες Περγαμηνές. Ναι. Να πω τώρα για το Θωμάτο Μπόκο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Συμμετοχή σε δύο Ολυμπιάδες. Για τη δική σας παρουσία, ναι, που κι εσείς έχετε. Έστω και τη δική μου παρουσία. Η Κατερίνα Καραταράκη, η οποία ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας 400-400 πάρα πολλά χρόνια, και τη Κλήρα τη Υφάγη, του Τάνου του Χρυσού που ξεκίνησε το σωματείο. Όλο το team. Όλο το team είναι υψηλού επίπεδου. Καλό team είναι. Είμαστε μια οικογένεια. Υπάρχει μια άνοδο στο στίβο. Υπάρχει μια. Ενθαρρυντικό είναι αυτό. Και να πω, είναι και η βάση για όλα τα αθλήματα. Πολύ σωστά. Πρέπει πολύ να περάσουμε από εκεί για να δούμε. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε και σε κάποιο άλλο άθλημα ή να μείνουμε στο στίβο. Πολύ σωστά. Αυτή η οργάνωση είναι. Το σωματείο, ξέρετε, οι προπονητές ζητάμε συνέχεια και το σωματείο είναι δεικτικό πάντα να μας αγοράσει υλικοτεχνική υποδομή, να έχουμε. Όταν μπορεί να το κάνει. Όταν μπορεί να το κάνει. Γιατί όμως μπορεί να το κάνει ο Πίγασος αυτό το πράγμα? Γιατί τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τις ακαδημίες, γιατί είναι μια αλήθεια, γυρνάνε πίσω. Πληρώνονται οι προπονητές και ό,τι απόθεμα μείνει, γυρνάνε πίσω. Δηλαδή, εγώ θα ζητήσω ένα λεωφορείο να ενοικιάσουμε, επενδύουμε για τα παιδιά πάλι. Σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν δεν επενδύσεις, δεν πάει προς το σήμα. Θα υπάρχει ένα τείχος κάποια στιγμή. Πάμε και στα υπόλοιπα, έτσι να το δούμε. Να πάμε λίγο και στη Μαρία να μας πει μετά την περσινή επιτυχία, δεύτερη θέση στην Ελλάδα στα 300 μέτρα εμπόδια στην ΚΑΠΑ 16. Μαρία, νομίζω πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα και για σένα. Και θέλω να μας πεις τώρα πού μπαίνει πλέον ο πήχης. Γιατί φαντάζομαι ότι οι απαιτήσεις και οι δικές σου και του προπονητή σου έχουν ανέβει, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ισχύει ότι ήταν τρίτη θέση και ήταν η πρώτη χρονιά που έκανα στίβο, οπότε δεν το περίμενε κανένας. Ούτε εγώ το περίμενα, ούτε οι συναθλητές μου, νομίζω ούτε ο κύριος Μπάμπης το περίμενε. Και ήταν με την πρώτη μεγάλη χρονιά χαρά. Στο Βάθρο κατευθείαν. Ναι, ναι, ήταν κάτι εκπληκτικό. Και πανελλήνιο Βάθρο. Ήταν εκπληκτικό. Την έφερε η μητέρα της, ασχολήθηκε με το χορό, με τον μπαλέτο, πες τα εσύ. Μέσα σε 8 μήνες και έλεσε ένα μετάλλιο, να το πω έτσι, σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και με την παρένθεση της καραντίνας. Ναι, δεν μου είχε ξανασυμβεί και εμένα προπονητικά τόσο μικρό διάστημα. Και εντάξει, εγώ μπορώ να μην καταλαβαίνω και τόσο τη βαρύτητα. Και εντάξει, ισχύει ότι έχει ανέβει ο πήχης και για μένα, γιατί θέλω να το κρατήσω αυτό. Δεν θέλω, εφόσον πήρε αυτό το μετάλλιο, να επαναπαυθώ. Θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω καλά σε αγώνες ειδικά. Και χρειάζεται και προπόνηση και θέληση χρειάζεται. Εντάξει, είναι δύσκολο όσον αφορά εμένα το άγχος περισσότερο. Νομίζω αυτό είναι που με κρατάει περισσότερο πίσω από όλα. Σιγά σιγά θα καταφέρεις να το διαχειριστείς και αυτό είναι σίγουρο, έτσι δεν είναι? Όταν μου λες ότι έχεις τέτοιες δεξιότητες που αποτυπώθηκαν με την πρώτη χρονιά κατευθείαν, νομίζω ότι το άγχος περισσεύει. Θα έπρεπε να περισσεύει, γιατί απλά κάνεις αυτό που σου βγάζει ο οργανισμός σου. Τα λέω απλά, έτσι δεν είναι? Ναι. Το άγχος υπάρχει σε όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει άγχος. Και εμείς οι προπονητές το αποζητούμε αυτό. Γιατί να είναι για να υπάρχει πικοδομητικό, να υπάρχει μια εγρήγορση. Εντάξει, η Μαρία είναι πολύ εγκεφαλικό παιδί. Καλλιεργημένο, είναι άριστη μαθήτρια. Ξέρει τι λέει και τι κάνει μέσα στην προπόνηση και ξέρει και τι μπορεί να κάνει. Είναι λίγο σεμνή τώρα. Το δύσκολο φέτος είναι ότι αλλάζει κατηγορία και ανεβαίνουμε στην ΚΑΠΑ 18. Εντάξει, ο στόχος μας θα είναι να μπούμε στον τελικό. Και αυτή δεν είναι συνειδητοποίηση. Αλήθεια είναι τι έγινε. Και εγώ, όταν πήγα τη μητέρα της και είχαμε μπει τελικό, περίμενε 6η-7η θέση. Τέλος πάντων, όταν της πρώτη πήγε στο Βάθρο, την ξαναπήρε για να το επιβεβαιώσει. Εντάξει, είναι κάπως γρήγορα γίνανε τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Ρεθμιωτάκη, επειδή γνωρίζω και σας παρακολουθώ και έχετε έτσι ένα πολύ πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό αρχείο που αφορά στο παρελθόν το δικό σας και όχι μόνο, γιατί μέσα από τις φωτογραφίες αυτές αποτυπώνεται ουσιαστικά το παρελθόν του κριτικού στίβου. Ναι. Θα έλεγα να πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, γιατί είναι λίγα τα λεπτά που μας απομένουν. Έτσι, να μου πείτε έτσι πολύ επιγραμματικά δύο πράγματα για αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια φωτογραφία που είχα τρέξει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αθήνα, εφήβων. Ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1986. Σε αυτή τη φωτογραφία, μέσα
υπάρχουν και Ολυμπιονίκες, ήταν η καλή, ίσως για μένα η καλύτερη φουρνιά, όπως είναι η Μπακογιάννη, και είναι μέσα σε αυτή την ομάδα. Ήταν ίσως η καλύτερη φουρνιά που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα. Και τρέξαμε πλήρη. Ήταν στην Αθήνα οι αγώνες. Ιστορία έγινε... του ελληνικού στίβου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πραγματικά. Είναι ο Μπίσμπας ο Στέλιος, ο Ζαγόρας, η Μπακογιάννη Νίκη. Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές βγήκαν από αυτή την ομάδα. Σπουδαία φωτογραφία. Εδώ είναι μια φωτογραφία σε... στη Σόφια. Είναι Βαλκανικοί αγώνες το 1992. Σκυταροδρομία, ναι. Τέταρτη αλλαγή, νομίζω, είμαι τελευταίο. Πολύ είστε ωραία. Εδώ στα αριστερά, από ό,τι μπορώ να πω. Ναι, στα αριστερά. Ναι, ναι. Δεν έχει αλλάξει και πολύ. Εδώ είναι η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία, σημαδιακή για μένα. Κέρδισα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών με πολύ αξιόλογους αθλητές. Αριστερά-δεξιά του Παναθηναϊκού ήταν οι αδερφοί Καλλιπόσηδες. Για ένα αθλητή ξεκινάει από εκεί. Εδώ είναι Βαλκανική στην Αλεξανδρούπολη, εφήβων το 88, αν δεν κάνω λάθος. Καταπληκτική εμπειρία σε ένα στάδιο γεμάτο κόσμο όλες τις μέρες. Εδώ είναι εκείνη στα 400 μέτρα στην Τουρκία, Βαλκανικούς, το 1990. Δύσκολα χρόνια και εκεί. Εδώ είναι η απονομή στα 400 μέτρα που κέρδισα. Για να σας δείξω πόσο δύσκολο ήταν, δείτε που μου ρίχνουν ένα κεφάλι οι συναθλητές μου. Πραγματικά. Πόσο δύσκολη κούρσα ήταν. Αθλητές του μπάσκετ. Ναι, 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 ναι. Εδώ είμαι με τον Σπύρο τον Αραμπατζή, ο οποίος είναι και ο μέντορας του Πίδασου. Ηγείται της ομάδας. Εδώ θέλω να δείξω μια, γιατί την έστειλε, γιατί αυτή τη φωτογραφία είναι πραγματικά συγκινητική. Είναι στα πρώτα μου βήματα, για να τα βλέπει η Μαρία. Ναι. Είναι ο Ηρακλής ο Κυριακάκης που ήταν προπονητής μου. Βέβαια. Γνωστός, τον ξέρετε, έχει ψηλοτοφάγους. Αριστερά είναι ο Μαρνάκης ο Τάκης, 400 εμπόδια, ο οποίος κατέχει ακόμα τον Παγκρίτιο ρεκόρ ακόμη στα 400 κρατάει, εμπόδια. Ναι. Εκπληκτικός αθλητής και ο και Τάκης. Δεξιά, όπως βλέπετε, δεν είναι στη ζωή, είναι ο Τζανάκης ο Ηρακλής. Ναι. Και αυτός εθνική ομάδα 400 μέτρα, ο οποίος ήταν ένας από τους πυροσβέστες που κάηκε στο Βόσακο εκείνη την εποχή. Τι λέτε τώρα. Ναι, ήταν δυστυχώς, ήταν εποχιακός πυροσβέστης και κάηκε σε εκείνη την τραγική στιγμή στο Βόσακο. Ναι, τρομερές. Εδώ είναι, εδώ το βλέπουμε πάλι. Είμαστε, φανταστείτε, εδώ πέρα τώρα είμαστε εθνική ομάδα. 4x400 και οι τρεις είμαστε από την Κρήτη. Σπουδαία ταλέντα έχει βγάλει. Εδώ είναι το παλιό πρωτάθλημα ενόπλων δυνάμεων που έχω κερδίσει. Πολύ, πολύ ωραίες στιγμές, νομίζω. Πρέπει. Που... Ναι, εδώ. Το παλιό πρωτάθλημα είναι στην Καρδίτσα. Πρέπει να πω ότι ο Κρητικός Στίβος έχει μεγάλο παρελθόν. Μπορώ να αναφερθώ σε πάρα πολλά ονόματα που είναι γνωστά σε εσάς. Έχει και μέλλον. Δηλαδή, ο Κρητικός ασχολείται με τον κλασικό αθλητισμό. Παρήγορο είναι αυτό, νομίζω, ναι. Έτσι. Ασχολείται. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες, ότι λίγο παρεκτρέπονται της γραμμής του αθλητισμού λόγω και της τεχνολογίας, λόγω και ότι παρασύρονται από άλλα τον... πράγματα. Κοιτάξτε, δείτε, αλλά το καλό είναι ότι άτομα και σαν την Μαρία, νομίζω, αποτελούν τα φωτεινά παραδείγματα. Θα σας πω κάτι, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολα στα ατομικά. Γιατί είμαι καθηγητής φυσιαγωγής, είμαι και στο σχολείο και γνωρίζω την ψυχολογία του παιδιού. Το παιδί θέλει να παίξει, θέλει μπάλα. Θέλει κάτι που να είναι ομαδικό, να πειράξει τον άλλον. Να τον κοροϊδέψει ίσως, να τον επιβραβεύσει. Ναι, ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Γι' αυτό δύσκολα, πιο δύσκολα τα παιδιά έρχονται στο στίβο. Όμως αυτό το πράγμα έχει σπάσει πια. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κι εμείς μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία καλλιεργεί όλα τα αθλήματα. Και ο στίβος έχει άνθηση. Οι γονείς που είναι αυτοί που δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να κάνει κανείς κάτι, μάλιστα. Έχουν καταλάβει. Και τι είπα να πει κλασικός αθλητισμός.